Λοιπόν, για πάμε τώρα και στην συνέντευξη της ημέρας. Ακούσαμε τον κύριο Σαββουριανουδάκη να λέει τι καλά που θα πάει η αυτοδιοίκηση. Και οι δήμαρχοι εντωμεταξύ ψάχνουν να βρουν πώς θα κλείσουν κανένα προϋπολογισμό για την επόμενη χρονιά. Και όπως λέγαμε και πριν, ψάχνουν να δουν και θα κάνουν και τα μεταανταποδοτικά. Πώς θα κλείσουν την τρύπα που δημιουργεί το τέλος των αφισά απορριμμάτων, ψάχνουν τώρα προς το παρόν. Ακριβώς, εκείνη το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, αλλά δεν είναι το. Κάθε και αναδρομικά. Δεν είναι το μόνο. Λοιπόν, θα μας τα πει τώρα και ο νέος δήμαρχος Χαϊδαρίου, εκλεγμένος δήμαρχος Χαϊδαρίου, ο κύριος Μιχάλης Ελίκος που είναι μαζί μας. Ένας από τους υποψήφιους της Λαϊκής Συσπήρωσης που τήρησε την παράδοση που λέει ότι όταν η Λαϊκή Συσπήρωση πάει στον δεύτερο γύρο, κερδίζει. Που έκανε καμπάκ, έτσι. Ναι. Άλλο ένα καμπάκ. Τρία καμπάκ. Ναι, ακριβώς. Και τα τρία συναντική. Κύριε Σελέκο, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και συγχαρητήρια. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και στους ακροατές. Πώς το κάνετε αυτό το δεύτερο γύρο? Τέσσερα καμπάκ, είναι και η Ικαρία. Α, και η Ικαρία καμπάκ. Λέμε για την Αττική εδώ στα δικά μας. Πώς το κάνετε αυτό στο δεύτερο γύρο, όποτε πάτε κερδίζετε? Κοιτάξτε, ο κόσμος πιστεύω ότι... Καλότερο στο στοίχημα απέδωσε. Είχε βγάλει συμπεράσματα συγκρίνοντας τις θητείες της Λαϊκής Συσπήρωσης σε όλους αυτούς τους δήμους με τις επόμενες δημοτικές αρχές, οπότε καταλαβαίνετε ότι η σύγκριση ήταν συντριπτικά υπέρ μας. Γι' αυτό και η εκλογή έγινε και σχετικά με πολύ καλά ποσοστά. Στο δεύτερο γύρο, ναι. Εύκολα. Ο πρώτος ήταν ο αγχωρισμός. Ναι. Ο πρώτος ήταν ο πιο δύσκολος. Για το αν θα περάσετε στο δεύτερο γύρο. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν και στις τοπικές κοινωνίες πολύ μεγάλα συμφέροντα. Υπάρχουν δυνάμεις που δεν θέλουν σε τίποτα να έχουν απέναντί τους τη Λαϊκή Συσπήρωση. Για να μην συγκρουστούμε μαζί τους σε σχέση με τα τεράστια συμφέροντα που υπάρχουν. Πάντως σε κάθε περιοχή. Το σχεδόν 28%, 27% τόσο δεν είναι? Να το δω. Ναι. Στον πρώτο γύρο. Δεν είναι η δύναμη του ΚΚΕ στο Χαϊδάρι. Είναι πολλαπλάσια. Όχι, είναι πολλαπλάσια ακριβώς. Δηλαδή, ως υποψήφιος βουλευτής δεν φτάσατε εκεί πριν από δύο μήνες, τρεις. Όχι, βέβαια τα ποσοστά του ΚΚΕ και στο Χαϊδάρι αλλά και συνολικότερα. Είναι αυξημένα. Είναι αυξημένα και στις βουλευτικές εκλογές. Ήταν δηλαδή δύναμη. Και στις δύο εκλογές, αλλά και στην περιφέρεια που είναι ένας δείκτης η περιφέρεια. Στην περιφέρεια Αττικής. Ακριβώς. Στην Αττική πήραμε πάνω από 10%, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που εμπιστεύονται τη Λαϊκή Συσπήρωση και κατ' επέκταση και το ΚΚΕ που είναι ο πολιτικός μας φορέας. Ανεξάρτητα πώς εκφράζεται κάποιος κόσμος στις βουλευτικές εκλογές, αλλά ξέρετε ότι μας αγαπάνε πολύ περισσότεροι από αυτούς που μας ψηφίζουν. Ναι. Αυτό φαίνεται στο όλες τις εκφάνσεις. Φάνηκε στο δεύτερο γύρο. Και στο δεύτερο γύρο, έτσι. Και στο δεύτερο όχι γύρω, μόνο στο Χαϊδάρι, και φαίνεται και στην κοινωνία και συνολικά. Δηλαδή, δεν τυχαίο ότι και στα συνδικάτα και στους συλλόγους, στους τοπικούς παντού, η δύναμή μας είναι πολύ μεγαλύτερη από το εκλογικό ποσοστό το κομματικό. Ίσως πρέπει να σκεφτείτε ως κόμμα πλέον να έχετε πιο ισχυρή κυβερνητική πρόταση. Μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Έχουμε. Έχετε αντιπολιτευτική είναι τώρα πολύ σκληρή. Είναι ότι δεν έχουμε. Εμείς θέλουμε μια εξουσία που θα εκφράζει πραγματικά τα λαϊκά συμφέροντα και έχουμε τέτοια πρόταση εξουσίας. Σαν Εκτός από τη σύγκριση, κύριε Σελέκο, τώρα της απερχόμενης δημοτικής αρχής του κ. Ντινιακού με την προηγούμενη δική σας δημοτική αρχή, ήταν και ένα μήνυμα καταψήφισης της παρούσας δημοτικής αρχής το πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα? Ναι, ήταν και αυτό. Η παρούσα δημοτική αρχή πιστεύουμε ότι απέτυχε σε όλα τα επίπεδα. Όχι μόνο δεν έκανε κανένα έτσι έργο, αλλά και η συμπεριφορά της και είχε μια αντιλαϊκή και αντεργατική συμπεριφορά. Δεν είχε καμία επαφή με τους κατοίκους, μακριά από τα προβλήματα του κόσμου και φυσιολογικό ήταν να αποτύχει. Ναι. Πιστεύετε δηλαδή ότι αυτό που αφήσατε με αυτό που θα βρείτε τώρα έχει διαφορά στην πόλη? Δυστυχώς έχει, γιατί τώρα προσπαθούμε, άκουσα κάτι για προϋπολογισμούς πριν, προσπαθούμε και εμείς να δούμε τι θα γίνει με τον προϋπολογισμό και τι θα γίνει για τον επόμενο χρόνο. Περάσατε δημοτικά τέλη στο Δημοτικό Συμβούλιο? Δημοτικά τέλη περάσαμε, ναι, στο ίδιο ποσό. Σταθερά. Ναι, δεν αλλάξαμε. Το θέμα δεν είναι μόνο τα δημοτικά τέλη, είναι συνολικά μια πολιτική που εκφράζεται, είπατε πριν, για το τέλος ταφής. Βεβαίως. Το οποίο και τα δύο χρόνια τα αναδρομικά είναι που πονάνε πολύ. Και τα αναδρομικά, αλλά και κάθε χρόνο θα είναι. Ναι, μέχρι το 27 αυξάνεται. Το οποίο θα αυξάνεται. Κάθε χρόνο. Ακριβώς, και θα αυξάνονται και είναι πολύ μεγάλο βάρος αυτό. Δηλαδή, η κυβέρνηση θέλει να μετακυλήσει
αυτό το βάρος στις πλάτες του λαού. Δηλαδή να αναγκάσει τους Δήμους, είδατε φέτος πάρα πολύ δύσκολο. Μετακυλεί ευθέως το πρόστιμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς. Για το οποίο δεν ευθύνονται οι Δήμοι. Προφανώς. Γιατί δεν, ο σχεδιασμός συνολικά των απορριμμάτων δεν είναι θέμα του κάθε Δήμου ξεχωριστά. Και μετακυλεί λοιπόν αυτό το πολύ μεγάλο ποσό κάθε χρόνο στους Δήμους. Γιατί σου λέει να αυξήσεις τα δημοτικά τέλη για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις. Νομίζω ότι αυτή είναι η προτροπή. Το ένα μήνυμα είναι αυτό. Το άλλο είναι να αυξήσεις την ανακύκλωσή σου. Ακριβώς. Βέβαια, η ανακύκλωση που είναι ένα πολύ έτσι σύνθετο θέμα, πρέπει να ξεκινήσει συνολικά να γίνει ένα σχεδιασμός ανακύκλωσης από την κεντρική εξουσία, από το κράτος και την περιφέρεια. Εμείς αυτό απαιτούμε και μετά, βέβαια, πρέπει να κάνουμε πάρα πολλές δράσεις, ενημέρωση του κόσμου, ευαισθητοποίηση. Να έχουμε τα μέσα βέβαια για να κάνουμε την ανακύκλωση, γιατί αν δεν έχεις απορριμματοφόρα, προσωπικό, κάδους ανακύκλωσης και βέβαια και το πού θα πάει η ανακύκλωση. Αυτό είναι το βασικότερο νομίζω. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει το πού θα τα πας. Δηλαδή, άντε και τα μάζεψες. Βρήκες έναν τρόπο. Πού θα τα πας. Πού θα τα πας. Ακριβώς. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός για τον οποίο δεν ευθύνονται οι Δήμοι. Και δεν έχει προχωρήσει, έτσι δεν προχωρήσει. Και δεν έχει προχωρήσει δυστυχώς παρόλες τις υποσχέσεις. Εγώ ήμουν δήμαρχος και την περίοδο 14-19. Και τότε παλεύαμε με την τότε περιφερειάρχη για να γίνει μόνο υποσχέσεις. Έφυγε η περιφερειάρχη, ήρθε άλλος περιφερειάρχης, άλλαξε μέρα. Το σχέδιο. Και να σας πω και κάτι που πιθανόν δεν είναι και πολύ γνωστό σε όλο τον κόσμο. Τελευταία μέρα πριν φύγει η περιφερειάρχης, σε συμφωνία με τον νέο Περιφερειάρχη, με τον κύριο Πατούλη, ψήφισαν την επέκταση του Χιτά της Φυλής. Σωστά. Αυτή ήταν δηλαδή όλη η προσφορά και η βοήθεια που έκανα στο θέμα της ανακύκλωσης και της διαχείρισης γενικά των σκουπιδιών. Και από τότε δεν άλλαξε κάτι. Δεν άλλαξε, όχι, τίποτα. Σε αυτή τη θητεία δηλαδή δεν είδαμε να γίνει κάτι διαφορετικό. Εκτός από έναν σχεδιασμό, ο οποίος ήταν διαφορετικός από τον προηγούμενο. Ναι, ναι, ο οποίος όπως δεν λέει τίποτα. Ο σχεδιασμός μόνο, η υλοποίηση είναι. Λέει, ναι, φωνάζουν, δεν έχει προχωρήσει. Ναι. Φωνές και εκεί. Θα πρέπει να κάνουμε διακοπή για τίτλους ειδήσεων και διαφημιστικά. Θα έρθουμε στην δεύτερη ώρα να δούμε με τον κύριο Σελέκο τι σχεδιάζει για το Χαϊδάρι τώρα. Ποιες ήταν οι δικές του βασικές προτεραιότητες πλέον, έτσι. Ακριβώς. Και τι κατάσταση και αν έχει και εικόνα του τι παραλαμβάνει ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 94 στον Επικοινωνία FM, το δημοτικό ραδιόφωνο του Ηρακλείου Αττικής, και ακούτε δημοτικές διαπλοκές. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στα μικρόφωνα Δημήτρης Μακόπουλος και Γιώργος Μισιάκας, στην ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Παπάς. Και πάμε και τώρα στην συνέχεια της συζήτησής μας με τον εκλεγμένο Δήμαρχο Χαϊδαρίου, τον κύριο Μιχάλη Σελέκο, για να δούμε πώς αυτή η επιστροφή που κάνει στον Δήμο του Χαϊδαρίου, πώς την βλέπει ο ίδιος, πώς θα συναντήσει τον Δήμο, αν θα έχει καμία σχέση με αυτό που άφησε ή θα είναι κάτι καινούριο. Πρώτα απ' όλα έχετε ενημέρωση, κύριε Σελέκο, από υπάρχει διάθεση για ομαλή μετάβαση από τον κύριο Δημιακό. Κοιτάξτε, προσπαθούμε αυτές τις μέρες να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Κάνουμε συναντήσεις και με τη διοίκηση και με υπηρεσιακούς παράγοντες. Βέβαια, την πλήρη εικόνα θα την έχουμε όταν αναλάβουμε. Και καταλαβαίνετε έτσι. Εσείς τον είχατε ενημερώσει την προηγούμενη φορά? Είχαμε κάνει συνάντηση ενημέρωσης, βεβαίως. Για να τον ανταποδίδει τα ίδια, καταλαβαίνετε. Ο Δήμος έχει μια συνέχεια. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Και το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά, είναι περίπλοκα τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζει ένας Δήμος. Δεν είναι δηλαδή ότι γίνεται μια μετάβαση και λες έχω αυτά τα πέντε, τα παίρνεις και δεν τελειώνει. Οπότε θα προσπαθήσουμε τώρα και προσπαθούμε αυτό το διάστημα να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, να δούμε πρώτον τα οικονομικά θέματα. Βέβαια, είναι το πρώτο. Γιατί εκτός από το τέλος ταφής που είπαμε τώρα, έχουμε την αύξηση του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων. Με 15% περίπου. Και καλώς γίνεται. Μετά από 10 χρόνια, 12 μετά από τόσα χρόνια. Καλώς γίνεται, εννοείται. Απλά έπρεπε να γίνει αντίστοιχη χρηματοδότηση των Δήμων για να καλυφθεί αυτό το κόστος που είναι πάρα πολύ μεγάλο. Υποτίθεται ότι έγινε αυτή η χρηματοδότηση, αλλά την έφαγε το τέλος ταφής. Την έφαγε το τέλος ταφής, ακριβώς. Η αναδρομικότητα. Δηλαδή δώσανε τώρα μια ΚΑΠ από την οποία παρακράτησαν το τέλος τα φύλλα. Δηλαδή παίζουμε έτσι. Κουρεδευόμαστε λίγο. Και γεννιούνται εντωμεταξύ και νέες γενιές παρακράτησαν των πόρων, έτσι, γιατί οι θεσμοθετημένοι δεν αποδίδονται. Έτσι. Όχι βέβαια, που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό. Εμείς το βάζουμε κάθε φορά στην ΚΕΔΕ
στα συνέδρια, παντού τα βάζουμε, στα συμβούλια της ΚΕΔΕ, ότι θα πρέπει η ΚΕΔΕ να απαιτήσει το αυτονόητο. Δηλαδή, οι παρακρατείτες πόροι να έρθουν στους Δήμους, όπου αν έρθουν αυτά τα χρήματα, πραγματικά θα δείτε άλλους Δήμους, άλλες πόλεις. Δηλαδή, είναι τεράστια τα ποσά αυτά που είναι θεσμοθετημένα. Mm-hmm. Και έπρεπε να αποδίδονται. Είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα. Και συνταγματικά κατοχυρωμένα. Ναι. Αν είχαμε λοιπόν αυτά τα χρήματα, πραγματικά θα κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει το θέμα επίσης ότι αρχίζουν πάλι να αποπληρώνονται τα δάνεια, που σημαίνει ότι από το 24 θα αποπληρώνουμε, γιατί είχαν παγώσει, η αποπληρωμή των δανείων έχει παγώσει. Μια από το 20 επιπλέον επιβάλληση μετά, δηλαδή. Μία έτσι πολύ μεγάλη επιπλέον επιβάλληση. Έχετε αρκετά δάνεια στο Χαϊδάρι? Υπάρχουν δάνεια που τρέχουν έτσι για πολλά χρόνια. Και πριν από εσάς. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Και γενικά η οικονομική κατάσταση δεν είναι έτσι. Δεν είναι αισιόδοξη πολύ. Σε σύγκριση με αυτή που είχατε παραδώσει, περίπου γνωρίζετε τώρα. Εμείς που ήταν και πάλι σε δύσκολα χρόνια. Εμείς όχι μόνο σε δύσκολα, σε τραγικά χρόνια. Δηλαδή, ήμασταν στην περίοδο που είχαμε και το τρίτο, ψηφίστηκε και το τρίτο μνημόνιο. Είχαμε περικοπές τεράστιες στου ΚΑΠ, δηλαδή οι προϋπολογισμοί των Δήμων ήταν μείον 65%. Η ΣΑΤΑ ήταν μείον 90%. Δεν υπήρχε τώρα. Για να καταλάβει ο κόσμος, μέσω της ΣΑΤΑ μπορεί να κάνεις μικρές παρεμβάσεις στην πόλη. Και ήταν και το μοναδικό χρηματοδοτικό που υπήρχε τότε. Ακριβώς, και το μοναδικό χρηματοδοτικό. Είχαμε λοιπόν μόνο το 10%. Το 10% καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε οτιδήποτε. Καμιά λακκούβα. Ακριβώς. Και είχαμε βέβαια και υποχρεώσεις που αποπληρώναμε. Υποχρεώσεις προηγούμενων δημοτικών αρχών. Δηλαδή δεν είχαν πληρώσει τους προμηθευτές, πολύ μεγάλα ποσά τα οποία χρωστάγανε. Αποπληρώσαμε δικαστικές οφειλές σε εργαζόμενους ύψους 1.800.000 ευρώ, που είναι τεράστιο το ποσό, αλλά έπρεπε να αποπληρωθούν. Ήταν δικαστικές αποφάσεις. Τέλος πάντων, πολλά προβλήματα, να μην σας αναλύσω κι άλλα. Και καταφέραμε και παραδώσαμε ένα Δήμο πεντακάθαρο, δηλαδή χωρίς καμία οφειλή και μάλιστα έχοντας μέσα και δύο μισθούς για τους υπαλλήλους κλπ. Αυτή ήταν η κατάσταση. Τώρα θα δούμε τι θα παραλάβουμε. Δεν θέλω έτσι να. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήδη. Πάντως, από άποψη χρηματοδότησης, παρότι υπάρχουν όλα αυτά που είπαμε πριν, από άποψη χρηματοδότησης, σε σχέση με τότε είναι καλύτερα. Είναι καλύτερα. Και υπάρχουν και περισσότερα χρηματοδοτικά προγράμματα που μπορείς να εντάξεις έργα. Ακριβώς. Έργα σίγουρα, ναι. Ακριβώς. Και για έργα και χρηματοδότηση είναι περισσότερες. Και να πω επιπλέον ότι θα ξεκινήσουμε με μείον 2 ΚΑΠ. Γιατί η παρούσα δημοτική αρχή πήρε προκαταβολή 2 ΚΑΠ από το 24. Και εμείς θα ξεκινήσουμε χωρίς 2 ΚΑΠ. Για ποιο λόγο? Δηλαδή, πάτε με 10 λειτουργικές ανάγκες. Για να καλύψει διάφορες ανάγκες οποίες. Οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν σε τι σημείο βρισκόμαστε. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά είμαστε αισιόδοξοι. Εμείς κάνουμε και μια κοινωνική πολιτική, που αυτό σημαίνει ότι κάνοντας κοινωνική πολιτική μειώνεις κάπως και τους πόρους του Δήμου, αλλά αυτό είναι σε όφελος βέβαια του κόσμου, των πολιτών. Για παράδειγμα, καταργήσαμε τα τροφεία στους παιδικούς σταθμούς. Μέχρι το ύψος των 25.000 ευρώ δεν πληρώνουν καθόλου τροφεία, και πάνω από 25.000 το μειώσαμε κατά 30%. Το κράτησε ο κ. Δυνιάκος εδώ? Το κράτησε η παρούσα δημοτική αρχή? Το κράτησε, ναι. Θα ήταν δύσκολο να το καταργήσει, γιατί θα ξεσηκώνονταν όλος ο κόσμος, καταλαβαίνετε. Μειώσαμε πάρα πολύ τις συνδρομές, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, το κολυμπητήριο. Κάναμε μειώσεις σε ειδικούς τομείς στα δημοτικά τέλη, σε πολίτεκνους, τρίτεκνες οικογένειες, σε οικογένειες με αμαία κλπ. Που όλα αυτά βέβαια μέσα και σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διαχειριστήκαμε τα ελάχιστα χρήματα, καταλαβαίνετε ότι ήταν ένα επιπλέον πρόσθετο βάρος. Δεν θα το πω βάρος, γιατί για μας αυτό ήταν ευχαρίστηση, το να ελαφρύνουμε. Ναι, αλλά στο ταμείο είναι βάρος. Το ταμείο για το ταμείο είναι. Πέρα από τα οικονομικά τώρα, κύριε Σελέκο, έχει ιδιαίτερη σημασία να δούμε και τι προσωπικό θα αναλάβετε, γιατί είναι το άλλο μεγάλο πλήγμα και το άλλο μεγάλο βάσανο όσων θα αναλάβετε από 1η-1η 2024. Προσωπικό υπάρχει επαρκές για να κάνετε όσα ονειρεύεστε για το Χαϊδάρι?
Δείξατε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Όχι, έχουμε μεγάλες ελλείψεις προσωπικού. Ξέρετε ότι έχουν γίνει προσλήψεις από το 10. Αν ξέρουμε τι. Με ένα αστερίσκο της 3K. Αυτό, ναι. Με ένα αστερίσκο της 3K. Υπάρχουν κάποιοι εργαζόμενοι για την καθαρίωση. Μόνο μέσω της 3K, όπου εμείς είχαμε προβλέψει τότε και ευτυχώς που πήραμε 50 εργαζόμενους στην καθαριότητα, δεν υπήρχε τίποτα. Δηλαδή είχαμε 17 εργαζόμενους στην καθαριότητα, όταν πρέπει να έχεις πάνω από 80 για να πεις ότι λειτουργεί η πόλη. Εν τω μεταξύ, πώς έχουν συνταξιοδοτηθεί. Είχαμε 17. Σε αυτό το διάστημα έχουν συνταξιοδοτηθεί. Οι 17 έφυγαν. Ναι. Φαντάζομαι θα ήταν μεγάλη ηλικία. Κάναμε κάτι το οποίο ήταν για μας πολύ σημαντικό σε όφελος των εργαζομένων αλλά και των κατοίκων, γιατί αυτό έχει θετική συνέπεια. Μονιμοποιήσαμε εργαζόμενους με πρωτόδικες αποφάσεις. Στους παιδικούς σταθμούς, συμβασιούχους στους παιδικούς σταθμούς και κάποιους λίγους στην καθαριότητα και στο και διοικητικούς. Τότε δεν είχατε υποχρέωση για έφεση. Τώρα έχετε. Ναι. Ναι. Δεν είχαμε υποχρέωση για έφεση. Βέβαια, οι περισσότεροι δήμοι κάνανε έφεση. Ναι. Εμείς από λόγους αρχής, αλλά και επειδή έτσι πρέπει, οι εργαζόμενοι έχουν κάθε δικαίωμα να απαιτούν μόνιμη και σταθερή δουλειά. Και αυτό κάναμε. Τώρα η κατάσταση που για να επανέλθω είναι πάρα πολύ δύσκολη. Υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις και στην καθαριότητα, γιατί παράλληλα αυτό το διάστημα της θητείας του κ. Ντινιακού έφυγαν 45 εργαζόμενοι από το Δήμο με μετατάξεις σε άλλους Δήμους. Με την κινητικότητα. Λόγω των κακών συνθήκων που υπήρχαν στο Δήμο. Ενώ όταν ήμασταν εμείς στη διοίκηση με μια κινητικότητα που είχε γίνει τότε, είχαν έρθει 22 στο Δήμο. Τώρα έφυγαν 45. Δεν έχουμε, είναι εντελώς υποστελεχωμένη η τεχνική υπηρεσία, που είναι, αν θέλετε, ένας μοχλός βασικός για να γίνουν έργα στο Δήμο. Δεν έχουμε μηχανικούς. Δεν έχουμε μηχανικούς. Δεν έχουμε αρχιτέκτονα, για παράδειγμα. Έχουμε μόνο ένα πολιτικό μηχανικό. Ποιος θα υπογράφει? Ένας γιος αρχιτέκτονα. Ναι, ένα πολιτικό μηχανικό. Ένας είναι μόνο για να βάζει υπογραφές. Κανέναν αρχιτέκτονα. Και έχουμε μόνο τρεις τοπογράφους. Καταλαβαίνετε ότι είναι αστεία πράγματα. Τα μελέτη μόνο σας δεν μπορείτε να κάνετε. Ούτε τα βασικά. Επίσης, στο πράσινο, το Χαϊδάρι έχει πάρα πολύ πράσινο. Έχει τη μεγαλύτερη έκταση στο λεκανοπέδιο. Γιατί έχουμε τα βουνά, το Όρος Εγάλη, το Ποικίλο Όρος, μέχρι το Σκαραμαγκά φτάνουμε. Έχετε και θάλασσα, για όσους δεν το ξέρουν. Έχουμε και τη θάλασσα, για όποιον δεν ξέρει. Χρειάζονται πάρα πολύ στο πράσινο. Και έχουμε και μέσα στο αστικό ιστό, ας πούμε. Σωστά, ναι. Πολύ πράσινο. Ταλσάκια σας θα έχετε. Δεν υπάρχει υπηρεσία που να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που υπάρχουν. Τώρα πώς αντιμετωπίζετε? Έχει κάνει σύμβαση? Είναι και στις προθέσεις του κόσμου. Πόσες προθέσεις να το καλύψετε εσείς, κύριε Σελέκο, αυτό? Τι υποτίθεστε να κάνετε, συμβασιούχους? Αυτό ότι πρώτον εμείς ό,τι μπορούμε να προβλέψουμε. Ας πούμε για την καθαριότητα, ήμασταν ο Δήμος που είχε προβλέψει με την 3K τους περισσότερους εργαζόμενους. 50 εργαζόμενους που ήταν το ανώτατο όριο για να μπορεί να λειτουργεί η υπηρεσία καθαριότητας. Θα εξαντλήσουμε ό,τι περιθώριο υπάρχει με οποιαδήποτε πρόσκληψη μπορεί να γίνει. Δεύτερο, πιστεύουμε ότι. Για μόνο τώρα... προσωπικό δεν υπάρχει πάντως διαγωνισμός, μόνο τη Δημοτική Αστυνομία είναι σε εξέλιξη. Μόνο τη Δημοτική Αστυνομία και προχθές σε μια συνάντηση που είχαμε οι Δήμαρχοι με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Μας είπαν ότι η Υπουργός Εσωτερικών, η κυρία Κεραμέως, ότι οι προσλήψεις που θα γίνουν, που προβλέπονται να γίνουν για τους Δήμους το 2024, είναι 1.200 εργαζόμενοι. Είμαστε 300 συνολικά. 2,5 άτομα ένα Δήμο. 3,5 άτομα είναι 332 Δήμοι και είναι 3,5 άτομα ένα Δήμο. Όταν μόνο οι συνταξιοδοτήσεις, τουλάχιστον σε εμάς. Ούτε το ένα προς ένα δηλαδή. Όχι, βέβαια, όχι ο ένα προς ένα. Μόνο οι συνταξιοδοτήσεις είναι σίγουρα πάνω από 10. Και με δεδομένες ελλείψεις που υπάρχουν σε βασικούς τομείς. Τώρα θέλουμε, για παράδειγμα, να ανοίξουμε έναν βροχοολυμπιακό σταθμό επιπλέον. Σκεφτόμαστε τώρα κάποιο προσωπικό. Πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία? Φορτώνουν εντάξει συνέχεια καινούργιες αρμοδιότητες στους Δήμους και βέβαια ούτε τη χρηματοδότηση αντίστοιχα, αλλά ούτε και το προσωπικό. Λέει λοιπόν. Αυτά όμως όλα έχουν μια λογική, να σας πω, δεν είναι τυχαία.
Όλα αυτά θέλουν να οδηγήσουν σε ιδιωτικοποίηση τομέων, βασικών τομέων. Η απάντηση είναι συνεργάσουμε με κάποιους ιδιώτες. Για το πράσινο πλέον οι περισσότεροι δήμοι αυτό έχουν κάνει. Γι' αυτό ρώτησα πριν αν ο δικός σας δήμος έχει κάνει τέτοια σύμβαση. Προς το παρόν όχι. Προσπαθούμε με το προσωπικό που έχουμε και με κάποια οκτάμινα. Αξιοποιούσαμε αυτό το κοινωνικό πρόγραμμα του ΑΕΔ. Του ΑΕΔ. Του πρώην ΑΕΔ. Του πρώην. Είπα τώρα το. Με τα οκτάμινα. Με τα οκτάμινα τα παλιά που βάζαμε πολύ προσωπικό εμείς. Και είχαμε από εκεί ας πούμε μια πηγή καλή και τώρα με το προσυνταξιοδοτικό το 55-67 και προσπαθούμε και από εκεί να πάρουμε βέβαια τώρα βέβαια, όλα αυτά είναι μπαλωματικές λύσεις είναι έτσι. Ακριβώς τώρα να βάλεις έναν άνθρωπο 60-65 να του πεις πάρε το ανέβασε το δέντρο να το καδέψεις δέντρο, καταλαβαίνετε τις όλες ή μπες πίσω από το πυρματοφόρο είναι λίγο δύσκολα αυτά τα πράγματα. Τώρα οι υπόλοιπες υποδομές στα σχολεία της πόλης σας σε τι κατάσταση βρίσκονται, γιατί σίγουρα είναι γυρασμένα τα κτίρια. Είναι γυρασμένα ακριβώς. Έχουμε δηλαδή πολύ παλιά σχολεία. Προσπαθούμε γιατί το Χαϊδάρι είναι και μια περιοχή που έχει χτυπηθεί από το σεισμούς. Το 17 από το. Και το 99 και το 19 που έγινε. 19. Το Ιούλιο 19. Κυρίως είναι κάποιες περιοχές που έχουν χτυπηθεί πάρα πολύ. Μάλιστα, να σας πω, επειδή έχουμε και τη Μονή Δαφνιού στο Χαϊδάρι, στο σεισμό του 99 έγινε περιστροφή της Μονής. Και παραδόθηκε πριν από 2 χρόνια η Μονή σε λειτουργία. Εντυπωσιακό ήταν αυτό που είπατε τώρα. Είχε 21 χρόνια, 22 χρόνια συγκεκριμένα, που προσπαθούσαν να τη φέρουν πάλι να φτιάξουν, βέβαια και τα ψηφιδωτά, γιατί είναι μια πανέμορφη έτσι, Μονή. Και σε εκείνο το σημείο υπήρχε και το μοναδικό ανοιχτό ρήγμα στην Αττική. Είχε ανοίξει κυριολεκτικά η γη στα δύο. Ήταν τρομερό δηλαδή. Το είχα δει και δεν το πίστευα. Είχε ανοίξει η γη. Έχουμε λοιπόν πρόβλημα. Είχαμε ζητήσει να γίνει αντισεισμικός έλεγχος. Γι' αυτό θα επιμείνουμε και τώρα. Θα το παλέψουμε. Για τα σχολεία δηλαδή, λέτε τώρα. Για τα σχολεία, δημοτικά κτίρια. Όλες τις υπηρεσίες τέλος πάντων που πηγαίνει κόσμος γιατί είναι. Δεν φτάνει να ερχόμαστε να γινόμαστε με τα χριστοπροφήτες και να λέμε αχ τι πάθαμε, πρέπει να προσπαθούμε να προλάβουμε και να προλάβεις. Και επειδή έχουμε και ένα μεγάλο πρόβλημα, δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω γι' αυτό γιατί είναι τεράστιο το πρόβλημα που έχουμε με τις πλημμύρες. Είναι επίσης το Χαϊδάρι είχε μπει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το 2015 και πάρα πολλές φορές έχει πλημμυρίσει. Και δεν έχουμε θρηνή θύματα, είναι θαύμα δηλαδή το ότι κυρίως το 2015. Στο κέντρο είναι το πρόβλημα. Γιατί αυτό έχει εντοπιστεί το πρόβλημα, δηλαδή. Γιατί... Ναι, έχει εντοπιστεί. Γιατί πρώτον δεν υπάρχει ένα δίκτυο αντιπλημμυρικό. Δηλαδή έγινε μια πόλη και έγινε και μια άλλη πόλη στο Άνω Δάσος που δεν προβλέφθηκαν τέτοιες υποδομές. Δεν δηλαδή... έχει γίνει μελέτη, δεν έχει. Μπήκε στο σχέδιο πόλη το 87, δηλαδή νέα πόλη τώρα. Και δεν προβλέφθηκαν έργα υποδομής. Δηλαδή το αντιπλημμυρικό που είναι το πιο βασικό. Έχουμε τον ποικίλο όρος, το οποίο δεν είναι πράσινο, έχει μόνο σε κάποια σημεία έτσι πράσινο. Όλο αυτό λοιπόν κατεβάζει χιλιάδες τόνους νερού. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι νερό κατεβαίνει από τον ποικίλο όρος. Μάλιστα το ανάγλυφό του έχει ποταμπάκια, έχει λιμνούλες που σχηματίζονται. Το 2015 έχουμε και το στρατόπεδο εκεί. Υπήρχε μια μάντρα στο στρατόπεδο και μαζεύτηκαν τα νερά στη μάντρα, έσπασαν τη μάντρα και σχηματίστηκε τσουνάμι. Ήταν απίστευτο, δηλαδή πήρε εκατοντάδες αυτοκίνητα τα οποία τα ανέβασε με χρυσεπεύκα πάνω. Έχουμε και φωτογραφίες αυτοκινήτων πάνω σε πεύκα. Να φανταστείτε δηλαδή την ορμή του νερού. Το ότι δεν θρηνήσαμε θύματα εκεί είναι θαύμα δηλαδή. Και δεν έχει προχωρήσει ακόμα τίποτα. Κάναμε μελέτες εμείς. Υπάρχει ένας ο κεντρικός αγωγός της λεωφόρου Καβάλας. Ο οποίος δυστυχώς είχε σταματήσει στο ύψος του Περιστερίου, στο κάμπινγκ που λέμε, στη λεωφόρου Καβάλας. Και δεν είχε προχωρήσει προς το Χαϊδάρι, ενώ υπήρχε μελέτη. Όταν αναλάβαμε, πιέσαμε πάρα πολύ. Εντάχθηκε το έργο, χρηματοδοτήθηκε από την περιφέρεια, ξεκίνησε να γίνεται
Και βρέθηκε μπροστά, δηλαδή η πορεία του, μπροστά σε έναν αχαρτογράφητο αγωγό της ΕΙΔΑΠ. Και σταμάτησε το έργο. Είχαμε... Όπως και στην Ηλιούπολη, έτσι. Μετά από δηλαδή, προσπάθεια και έπρεπε να αλλάξει κατεύθυνση μετά. Κάναμε τότε ενέργειες να αλλάξει κατεύθυνση. Δυστυχώς, έχει μείνει εκεί. Δημοτική αρχή. Έχει μείνει εκεί. Έχει μείνει εκεί. Δεν ασχολήθηκε καθόλου. Και είχαμε εντάξει επίσης στο βορειοδυτικό δάσος, την ΑΦΕΑ και στο στρατόπεδο. Είχαμε κάνει τις μελέτες και τη χρηματοδότησαν την περιφέρεια. Και η Δημοτική Αρχή του κ. Ντινιακού, και την εγκαλούμε πάρα πολύ για αυτό το θέμα, δεν ασχολήθηκε ούτε ένα λεπτό, δεν λέω μία ώρα, ούτε ένα λεπτό με τα αντιπλημμυρικά θέματα. Είναι ένα από τα βασικά θέματα που θα δούμε όταν αναλάβουμε. Λογικό θα έλεγα. Να κάνουμε μια διακοπή ακόμα. Πάρτε κι εσείς μια ανάσα να ακούσουμε για κάποια διαφημιστικά και επιστρέφοντας να δούμε τι άλλο ετοιμάζεται για την επόμενη θητεία, κύριε Σιδικό. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο μέρος της συζήτησής μας με τον εκλεγμένο Δήμαρχο Χαϊδαρίου, τον κύριο Μιχάλη Σελέκο. Να δούμε ένα-δύο θέματα τα οποία θα γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν στην πόλη και φαντάζομαι ότι θα θέλουν ένα χειρισμό. Να ξεκινήσουμε από το θέμα του Σκαραμαγκάου. Υπάρχει και από την απερχόμενη Δημοτική Αρχή υπήρξε μια προσπάθεια να σταματήσουν τα σχέδια εκεί για την έλευση του LNG, γιατί ένα φυσικό αέριο να έρχεται να μη υγροποιημένο, να υγροποιείται, δημιουργεί ένα άγχος φαντάζομαι και σε εσάς. Θα μπορούσαν να είχαν γίνει πιο δυναμικοί χειρισμοί. Ναι, βεβαίως. Να σας πω δύο πράγματα για το Σκαραμαγκά. Αν Σκαραμακάς... λέγατε όχι, δεν θα ήσασταν λαϊκή συσπήρωση, οπότε... Εννοείται. Κοιτάξτε, είναι δύο κομμάτια. Είναι τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά και είναι και δίπλα κολλητά ακριβώς μία προβλήτα η οποία είχε δημιουργηθεί με επιχωματώσεις τέλος πάντων. Ήταν θάλασσα δηλαδή. Ήταν θάλασσα. Είναι 220 στρέμματα αυτή η προβλήτα στην οποία στεγάστηκαν οι πρόσφυγες. Ήταν κέντρο φιλοξενίας προσφύγων του Σκαραμαγκά σε αυτό το σημείο της προβλήτας. Αυτό λοιπόν το κομμάτι το είχε φύγει. Ο Ταϊπέδ. Ήταν, ναι, τώρα έχουν φύγει οι πρόσφυγες. Δόθηκαν λοιπόν και τα δύο κομμάτια αυτά μέσω διαγωνισμού, καταλαβαίνετε τώρα πώς γίνονται. Δόθηκαν σε κάποιον εφοπλιστή, στον κύριο Προκοπίου. Και στο κομμάτι αυτό εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να λειτουργήσουν τα ναυπηγεία, βέβαια με δικαιώματα των εργαζομένων να μην απολυθούν εργαζόμενοι, γιατί είναι και ένα μεγάλο κομμάτι εκεί ως ναυπηγεία. Και η Ελλάδα με τόση ναυτιλία και τόσες ανάγκες στη δημιουργία και πλοίων και του πολεμικού ναυτικού και επισκευές πλοίων και να φτιάχνουν για το σιδηρόδρομο, για το μετρό, βαγόνια ή λεωφορεία. Δηλαδή εκεί μπορούσαν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Το δεύτερο κομμάτι όμως, το οποίο διεκδικούσε και διεκδικεί ο Δήμος, εμείς συνεχίζουμε να το διεκδικούμε, αυτό των 220 στρεμμάτιων, γιατί ανήκει στο λαό της περιοχής. Αυτό το επιχωματωμένο. Το επιχωματωμένο κομμάτι, το οποίο δόθηκε γι' αυτό. Εκεί λοιπόν ο σχεδιασμός του καινούργιου ιδιοκτήτη είναι να κάνει μετατροπή του υγροποιημένου αερίου σε φυσικό αέριο. Ένα είδος LNG. Δηλαδή. Είναι LNG. Αυτό είναι, αυτή η εγκατάσταση θεωρείται σαν μια μικρή πυρηνική βόμβα. Οι συνέπειες από ένα πιθανό ή απίθανο τέλος πάντων, από την πιθανότητα ενός ατυχήματος, βιομηχανικού ατυχήματος, θα είναι τραγικές για όλη την περιοχή. Όχι μόνο για το Χαϊδάρι, τον Ασπρόπυργο, το Εγάλαιο, το Περιστέρι. Είναι, δηλαδή, επειδή το έχουμε μελετήσει πάρα πολύ το θέμα, μια πιθανή έκρηξη εκεί θα είναι καταστροφική σε μια ακτίνα πολλών χιλιόμετρων. Γι' αυτό και προβλέπεται σε απόσταση 25 χιλιόμετρων από κατοικημένη περιοχή η μετατροπή αυτή του LNG σε φυσικό αέριο. Και πώς θα το πάρει, παλέψτε. Εμείς λοιπόν, και αυτό λέγαμε και όταν σαν αντιπολίτευση αυτό το διάστημα, γιατί τις πρωτοβουλίες τις πήραν σύλλογοι της περιοχής, κάτω ΑΦΕΑΣ, πάνω ΑΦΕΑΣ, σαν ΑΦΕΑΣ, Δαφνιού και Δάσους. Πήραν την πρωτοβουλία, οργάνωσαν έναν αγώνα, είναι πιο κοντινή, μετά. Είναι η πιο κοντινή οικισμή. Ιδιαίτερα της Άνω και κάτω ΑΦΕΑΣ είναι ακριβώς εφάπτοντα. Και του Δαφνιού είναι και αυτό πολύ κοντά. Πήραν λοιπόν την πρωτοβουλία συγκέντρωση, συμμετείχε και ο Δήμος και όλοι μας, έγινε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση, αλλά εμείς λέγαμε ότι δεν πρέπει να μείνει εκεί.
πρέπει να νιώσουν την αντίδραση. Και έχουμε τις δυνατότητες, έχουμε τη Λεωφόρο Καβάλας, μπορούμε να κάνουμε πράγματα, να αποπιέσουμε δηλαδή, για να δοθεί το μήνυμα ότι δεν πρέπει και δεν θα ανεχθούμε τέτοιου είδους εγκατάσταση. Mm-hmm. Τέτοιες mm-hmm. πρωτοβουλίες θα πάρουμε τώρα στα νέα δημοτική αρχή. Όσον αφορά την διαδικασία, έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχει κάποια δικαστική εγκρεμότητα και παρόμοιο? Όχι, απλά σε σχέση με τη χρήση, mm-hmm. Πρέπει να αλλάξει χρήση. Δεν να. Μπορούμε να ανεχθούμε σε καμία περίπτωση τη δημιουργία εγκατάστασης LNG. Mm-hmm. Ωραία. Να κλείσουμε με τους στόχους σας. Τι θέλετε να κάνετε σε αυτήν την θητεία, δηλαδή τι προτεραιότητες πρέπει να βάλετε πέρα από την πολιτική προστασία που μας είπατε πριν, κύριε Σιλέκο? Υπάρχουν ζητήματα για την πόλη που θα πρέπει και να. Και θα είναι και πάλι μόνο με το προμετωπίδα η κοινωνική πολιτική, έτσι, που ήταν και την. Είναι η κοινωνική πολιτική που είναι ένα μεγάλο κομμάτι για μας. Έχουμε πάρα πολλούς συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη της, αυτό που λέμε, μιας μεγάλης αγκαλιάς και ο Δήμος μπορεί να προσφέρει. Τι να σας πω τώρα, είχαμε εκατοντάδες, να μην σας πω αριθμούς ακριβώς, ωφελούμενων στο κοινωνικό παντοπολείο. Είχαμε κάνει κοινωνικό φροντιστήριο σαν Δήμος για τα παιδάκια που δεν είχαν οι γονείς τους να πληρώσουν για να πάνε στο φροντιστήριο. Και πάρα mm-hmm. πολλά από αυτά τα παιδιά περάσανε στο πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Είχαμε αυτό που σας είπα για παιδικούς σταθμούς κλπ. Κλπ. Είχαμε σταματήσει. Είναι και το κακό είναι ότι δεν έχουν μειωθεί οι ανάγκες. Σταμάτησε, αλλά θα το επαναλειτουργήσουμε το κοινωνικό mm-hmm. φροντιστήριο. Και προσπαθούμε να αναπτύξουμε δράσεις, λέμε τώρα για την νεολαία, την αντικοινωνική συμπεριφορά κλπ. Στον πολιτισμό είχαμε αναπτύξει τμήματα που είχαν πάνω από 2.000 ωφελούμενους. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στους 200, γιατί mm. καταργήσανε πάρα πολλά τμήματα. Καταργήσανε το πολιτιστικό, το δάσος. Γενικά υπήρχε μια μεγάλη οπισθοφόρηση σε κατακτήσεις και σε πράγματα τα οποία είχαμε κάνει και τα οποία βέβαια τώρα θα τα συνεχίσουμε και θα επαναφέρουμε και θα κάνουμε και περισσότερα. Μεγάλα θέματα τώρα επίσης είναι η καθαριότητα που το βάζει ο κόσμος σε πρώτη προτεραιότητα. Mm-hmm. Θα προσπαθήσουμε πραγματικά να κάνουμε το καλύτερο. Είναι σε επίπεδο αστικού ιστού, ας πούμε, είναι τα πεζοδρόμια, είναι σμπαραλιασμένα όλα και εδώ θέλουν μεγάλα προγράμματα για να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Ασφαλτοστρώσεις, ο φωτισμός, διάφορα θέματα δηλαδή που αντιμετωπίζει καθημερινά ο πολίτης. Και να σας πω ότι δυστυχώς για τα έργα που είπαμε κάτι στην αρχή, υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία αυτά, αλλά δυστυχώς υπάρχει επιλεξιμότητα αυτών των εργαλείων. Πρώτον, υπάρχει το θέμα των μελετών. Για το ποιος θα κάνει τις μελέτες, που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και δεύτερο, έχει να κάνει με το τι επιλέγει αυτός που σου δίνει τα χρήματα. Είτε είναι μέσω ΕΣΠΑ, μέσω φιλόδημου, μέσω περιφέρειας. Υπάρχουν συνεχιζόμενα, κύριε Σελέκο, έργα από το ΤΡΙΤΣ, από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το φιλόδημο. Ναι, υπάρχουν κάποια, τα οποία όμως εμείς. Κοιτάξτε, υπάρχει αυτό που σας είπα, η επιλεξιμότητα, δηλαδή σου λένε φτιάξε αυτή την πλατεία που ήδη ναι, ναι. είναι μια χαρά η πλατεία, ανασκεύασέ την, mm-hmm. ενώ εμείς θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ναι. Θέλουμε να κάνουμε, ξέρω εγώ, κάποιες αίθουσες σε ένα σχολείο που mm. το νηπιαγωγείο. Αλλά δεν χρηματοδοτούνται τέτοιες. Δεν χρηματοδοτούνται τέτοιες δράσεις, τέτοια έργα. Θέλουμε να κάνουμε όλα τα πεζοδρόμια, να αλλάξει όψη η πόλη, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν χρηματοδοτούνται. Δεν υπάρχει χρηματοδότηση για πεζοδρόμια όμως. Ακριβώς. Υπάρχουν δηλαδή χρηματοδοτήσεις κατευθυνόμενες. Θα προσπαθήσουμε. Είχαμε και μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, τον νέο. Mm-hmm. Μαζευτήκατε όλοι με. Χθες ναι, είχαμε. Ναι. Δεσμεύτηκε ότι θα δει τέτοιου είδους θέματα. Αλλά χρειάζεται, σας λέω, και πάλι πίεση. Εμείς τουλάχιστον, σαν Λαϊκή Συσπήρωση, προσπαθούμε. Είδατε και το παράδειγμα της Πάτρας, ας πούμε, ότι έχει καταφέρει να κάνει αρκετά έργα και mm-hmm. να. Εκδίκησε και πήρε παραλιακό μέτωπο κλπ. Το ίδιο θα προσπαθήσουμε και εμείς, γιατί δικαιούται ο κόσμος να έχει μια καλύτερη ζωή στις πόλεις που ζει, να μην ζει δηλαδή μέσα σε αυτή την κατάσταση τη μαύρη. Δεν υπάρχει και κάτι τέλος πάντων σαν ελπίδα, λέτε. Να ζει δηλαδή από τη μία με την ανεργία, τη φτώχεια, την ανέχεια, να μην έχει να πληρώσει λογαριασμούς, τώρα να πάρει το ρεύμα, να πάρει το λάδι, γιατί είχε ακρίβεια ένα τεράστιο mm-hmm. πρόβλημα. Και παράλληλα να σκουντουφλάει και στον δρόμο που περπατάει και να σπάει το χέρι και το πόδι. Καλό.
Κύριε Σελέκο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ και τα είπαμε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Την ευκαιρία αρκετέ φορέ για μένα να τα πούμε. Και εγώ να σας ευχαριστήσω, γιατί πραγματικά είναι ένα ραδιόφωνο που δίνει την ευκαιρία να πούμε έτσι αρκετά πράγματα, να έχουμε κάποια ευκαιρία χρόνου, αν και θα θέλαμε τουλάχιστον κανένα δύο ώρες ακόμα να μιλάμε. Φανώ, σίγουρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Καλή συνέχεια και στους ακροατές.